Ποιος είπε ότι ο παππούς, η γιαγιά, οι συνάνθρωποι μας που είναι άρρωστοι ή μόνοι στο σπίτι είναι αβοήθητοι. Κάθε άλλο μάλιστα. Ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης είναι παρόν, είμαστε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας. Όμως από μακριά και αγαπημένοι. Περνάμε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μας. Ξέρω ότι για τους περισσότερους από εσάς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα ακόμα γιατί χάσατε το μεροκάματό σας και το δικαίωμα στην επιβίωση. Επειδή όμως ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα πια και δεν μιλάμε για την προσωρινότητα της επιβίωσης αλλά για την ίδια μας τη ζωή, γι' αυτό πρέπει, σας παρακαλώ πολύ, να ακούμε τα πολιτικά όργανα, να ακούμε την κυβέρνηση και να ακούμε ό,τι όποιος καλός επιστήμονας έχει να μας πει προκειμένου να αποσοβήσουμε το κακό το οποίο έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα μας και να το περιορίσουμε στο βαθμό που ο καθένας μας μπορεί και συνολικά σαν λαός. Ας μείνουμε λοιπόν στο σπίτι για όσες μέρες χρειαστεί και να επανέλθουμε σιγά σιγά αφού μπορέσουμε και σωθούμε από αυτήν την καταστροφή να επανέλθουμε σιγά σιγά στην κοινωνική μας ζωή των πραγμάτων. Μένουμε σπίτι για να προστατέψουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τις οικογένειές μας, εμάς τους ίδιους και κυρίως για να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τούτη τη στιγμή δίνει τη μάχη για εμάς. Μετά το τέλος της μάχης δεν πρέπει να λείπει κανείς για τον εξής απλό λόγο, ότι καθένας από εμάς είναι μοναδικός. Μένουμε σπίτι. Στη ζωή μας μάθαμε ότι κοινωνική συνοχή σημαίνει να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα αλληλεγγύη σημαίνει να μένουμε μακριά ο ένας από τον άλλον. Αγαπητοί μου φίλοι, για να νικήσουμε τον κορονοϊό, μένουμε σπίτι. Το σύστημα υγείας της χώρας μας, νοσηλευτές κυρίως και γιατροί, είναι αυτό που σήμερα δοκιμάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που δίνει αγώνα για να κρατηθεί το πολυτιμότερο στη ζωή, η ίδια η ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πέρα από τον αγώνα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας, πέρα από οτιδήποτε άλλα μέτρα, πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε σημαντικά, ουσιαστικά και με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Να μείνουμε σπίτι μας. Είναι εφικτό και είναι το όπλο για την μη εξάπλωση της πανδημίας. Στην πρώτη φάση, ο κορονοϊός είχε σύμμαχό του την υποτίμηση από την πλευρά των πολιτών και των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σε αυτή τη φάση επενδύει στην ανασφάλεια, στον φόβο και τον πανικό. Η μεγάλη του αντίπαλη είναι η αυτοπιθαρχία των πολιτών, είναι η αισιοδοξία από τη μεριά τους, είναι η προσαρμογή στις απαιτήσεις και στις οδηγίες των αρμόδιων. Ο τελικός νικητής θα είναι ο άνθρωπος, που σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις του εγκεφάλου του, έχει βάλει τις δυνάμεις της επιστήμης και της τεχνολογίας να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να βαδίσουμε στον δρόμο που προτείνουν οι ειδικοί. Μένουμε σπίτι.